Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Για ακόμα μια φορά εδώ στην εκπομπή Δημιουργική Διάλογη με τον αγαπητό συνεργάτη, ιατρό και συγγραφέα Βασίλεια Τσακλή. Να χαιρετήσω κι εγώ. Χαίρετε κύριο. Και να πούμε και το Χριστός Ανέστη, έστω και αν η εκπομπή ακουστεί άλλη εποχή, εμείς επειδή την κάναμε τώρα, λέμε Χριστός Ανέστη. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε και το φως της Αναστάσεως, το Άγιο Φως. Δείξε τον ένα, φαίνεται εκεί. Το οποίο είναι από το βράδυ, είναι το Άγιο Φως από το βράδυ της Αναστάσεως. Σωστό. Έχει έρθει αεροπορικός από τον τάφο του Κυρίου, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και με ρέθισμα λοιπόν το Άγιο Φως που φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας, θα μιλήσουμε για την Ανάσταση του Κυρίου και για τις εμφανίσεις του Αναστάντος Κύριου μας. Η Εκκλησία λοιπόν έχει σαν κέντρο όχι μόνο το Σταυρό, αλλά και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Και η πορεία της μέσα στον χρόνο της ιστορίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνάντησή της με την Ανάσταση του Χριστού και με την Βασιλεία του Θεού που εγκαινιάζει ο Αναστημένος Κύριος. Η λαμπροφόρος Ανάσταση του Κυρίου μας αποτελεί την κορυφαία εορτολογική εκδήλωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ο κάθε Ορθόδοξος πιστός δεν εορτάζει απλά την έγερση του Κυρίου, αλλά ζει το συγκλονιστικό αυτό γεγονός ως μια προσωπική μεταμόρφωση και Ανάσταση. Την Άγια αυτή ημέρα, την Εορτή των Εορτών και την Πανήγυρη των Πανηγύρεων, κατά τον Ιερό Ημερογράφο του Πάσχα, εορτάζεται η νίκη του αγαθού κατά του κακού, η επικράτηση του φωτός στο νοητό σκοτάδι της αμαρτίας και της φθοράς, η κατάργηση του Άδη και πάνω απ' όλα η ανέρεση του θανάτου του χειρότερου εχθρού του ανθρωπίνου γένους. Οι διηγήσεις τώρα των εμφανίσεων του Αναστάντος Κυρίου δεν εκφράζουν κάποιες εσωτερικές και πνευματικές εμπειρίες των Αποστόλων ή των Ιερών Συγγραφέων, αλλά είναι εκθέσεις ιστορικών γεγονότων που πραγματοποιήθηκαν και βεβαιώθηκαν ενώπιον κάποιας κοινότητας ανθρώπων, εκείνης των 12 αλλά και της πρώτης Εκκλησίας. Το εκκλησιολογικό αυτό στοιχείο είναι πολύ έντονο και ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στις διηγήσεις και αναφοράς των εμφανίσεων στα Ιερά Κείμενα. Το ότι ο Χριστός εφανέρωσε εαυτόν τις μαθητές δείχνει ακριβώς αυτήν την εκκλησιολογικότητα αυτών των εμφανίσεων. Οι εμφανίσεις του Αναστάντα Χριστού, επομένως, έχουν άμεση σχέση προς την ολότητα των Αποστόλων και την καθολικότητα της Εκκλησίας. Οι εμπειρίες αυτών των εμφανίσεων και η ορθή ερμηνεία προϋποθέτουν την κατανόηση του γεγονότος της Ανάστασης ως εσχατολογικού γεγονότος που ενεργείται μέσα στην ιστορία. Ανάσταση δεν σημαίνει επιστροφή στην πρώτερη επίγεια ζωή από τον κόσμο των νεκρών, αλλά σημαίνει μια είσοδο σε μια νέα μορφή ζωής που δεν επιδέχεται πλέον τον θάνατο, αλλά είναι παράλληλα και εμπειρία που συντελείται μέσα στον χρόνο με χαρακτήρα ιστορικό, έστω και αν ξεπερνά τις εκφραστικές μας δυνατότητες. Οι εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού είναι αναγκαίες και είχαν ένα μοναδικό χαρακτήρα στην εμπέδωση της πίστεως. Μετά την εμπειρία του σταυρικού θανάτου, μόνο η βεβαιότητα των εμφανίσεων της Ανάστασης ήταν δυνατόν να οδηγήσει τους μαθητές σε μια ορθή, δυναμική πίστη. Η θέα ενός καινού τάφου δεν ήταν αρκετή να πείσει και να ενισχύσει την πίστη για μαρτυρική πλέον αποστολική πορεία. Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται δια ημερών τεσσαράκοντα ή επί ημέρας πλοίους και βεβαιώνονται οι μαθητές με τις εμφανίσεις αυτές ότι είναι ο ίδιος που γνώριζαν και πριν και τώρα είναι μπροστά τους και πάλι ζών, ορατός και ψηλαφυτός. Και όμως, όπως μας τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος σε κάποια σημεία από τον μεγαλειώδη ιερατικό λόγο που διαβάζεται το βράδυ της Αναστάσεως, προφητεύοντας ο Ισαΐας εκήρυξε και είπε, ο Άδης λέει πικράνθηκε όταν σε συνάντησε κάτω, πικράνθηκε διότι πραγματικά καταργήθηκε, πικράνθηκε διότι πραγματικά εμπέχθηκε, πικράνθηκε διότι στα αλήθεια νεκρώθηκε, πικράνθηκε διότι καθαιρέθηκε, πικράνθηκε διότι σύρθηκε δέσμιος. Έλαβε ο Άδης ένα σώμα και του έτυχε να είναι ο Θεός.
Έλαβε ο Άδης γη και συνάντησε ουρανό. Έλαβε ο Άδης αυτό που έβλεπε και έπεσε από εκεί που δεν έβλεπε. Πού είναι θάνατε το κεντρί σου? Πού είναι Άδη η νίκη σου? Αναστήθηκε ο Χριστός και συνικήθηκες. Αναστήθηκε ο Χριστός και έπεσαν οι δαίμονες. Αναστήθηκε ο Χριστός και χαίρονται οι άγγελοι. Αναστήθηκε ο Χριστός και κυβερνάει η ζωή. Αναστήθηκε ο Χριστός και κανένας νεκρός δεν είναι σε μνήμα, διότι με το να αναστηθεί από τους νεκρούς ο Χριστός έγινε η πρώτη απαρχή των και κοιμημένων. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Διαβάζεται κάθε Πάσχα την Κυριακή το πρωί, δηλαδή κατά τη μία μισή ώρα τη νύχτα της, μετά το Σάββατο. Είναι λόγος ο κατηχητικός του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Εκεί που λέει και ο μόσχος πολλής να έρθετε να όλοι να φάτε. Σωστά. Είπες ότι, αγαπητέ αδερφέ, κύριο, ότι έκανε εμφανίσεις ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του. Είπες εμφανίσεις αυτές δεν είναι λίγες, είναι αρκετές. Και ίσως δεν έχουν γραφτεί και όλες, γιατί και ο Ιωάννης λέει ότι γράψαμε ελάχιστα από αυτά που έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός έκανε πολλά, αλλά δεν μπορεί κανείς να γράψει τα πάντα. Θα γράψει τα πιο κεφαλαιώδη σημεία, ας πούμε, της πορείας, διότι μια ζωή, 3,5 χρόνια που ήταν μαζί τους, δεν μπορεί να γραφτεί μέσα σε 20 και 30 σελίδες ενός Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν θα πούμε πόσες φορές εμφανίστηκε, επιγραμματικά θα τα πούμε λόγω της ώρας, πόσες φορές εμφανίστηκε ο Χριστός και σε ποιους ανθρώπους εμφανίστηκε, στους δικούς του ανθρώπους βέβαια. Η πρώτη εμφάνιση του Ιησού Χριστού μετά την Ανάστασή Του είναι στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Αυτό συνάγεται και από τα τέσσερα μάλλον Ευαγγέλια, έτσι, διότι κάνουμε τώρα μια σύμπτυξη όλων των περιγραφών. Και δεν θα πούμε πολλά πράγματα, θα πούμε ότι η Μαγδαληνή πήγε εκεί κοντά στον τάφο, παρόλο που ο τάφος υποτίθεται ότι είχε φυλαχθεί, αλλά οι φυλακές είχαν φύγει, διότι όταν αναστήθηκε ο Χριστός έγινε σεισμός και εμφανίστηκαν άγγελοι, ο ένας λέει δύο άγγελοι, ο ένας ευαγγελιστής λέει, ο άλλος λέει ένας. Ίσως υπήρχαν δύο άγγελοι, αλλά ο ένας ήταν πιο προωθημένος και πιο φανερός στους αυτούς που ήταν εκεί, στους θαμώνες γύρω από τον τάφο. Αυτοί λέει πέσανε σαν νεκροί κάτω, φοβηθήκανε, και οι γυναίκες που πλησιάζανε πήραν το μήνυμα από τον ίδιο τον Χριστό που τους είπε «Χαίρετε και μην φοβήστε». Όμως πριν να γίνει αυτό έγινε συνάντηση με τη Μαγδαληνή, όπως λέει ένας από τους ιερείς συγγραφείς του Ευαγγελίου μας. Λέει πως η Μαγδαληνή πλησίασε αρκετά και θέλησε να λείψει με μύρο το σώμα του Χριστού. Όμως είδε έναν άνθρωπο λέει εκεί, ο οποίος της φάνηκε ότι ήταν κυπουρός και του λέει «Σε παρακαλώ, πες μου λέει πού τον έχεις βάλει, αφού το είναι και κενό το μνημείο, κάπου τον έχεις βάλει». «Κύριε, σε παρακαλώ», του λέει, «πες μου που έχετε να τον επάρω εγώ και να τον μοιράσω». Και ο Χριστός που ήταν ο ίδιος και δεν της φανερώθηκε, δεν μπόρεσε να τον δει, δηλαδή με λίγα λόγια ο Χριστός ο ίδιος ήταν, αλλά κρατούσε μερικές φορές τα μάτια των άλλων για ορισμένους λόγους που ήξερε ο ίδιος. Να μην πάθουν αμέσως μια έκπληξη έτσι και πάθουν ζημιά. Ποιος ξέρει για ποιους λόγους ο Χριστός δεν φανερώθηκε πολλές φορές από αυτές τις εμφανίσεις του, δεν τον αναγνώρισα. Ίσως για να μας δείξει ότι εν ετέρα μορφή λέει το Ευαγγέλιο. Ετέρα μορφή, ίσως για να μας δείξει ότι κάθε άνθρωπος έχει μέσα του την αξία τη μεγάλη αυτή που είχε και ο Χριστός σαν άνθρωπος. Πρέπει να αγαπάμε τον άνθρωπο όπως αγαπάμε και τον Θεό. Είναι αυτό εντολή. Πρώτα θα αγαπήσεις τον Θεό και τον πλησίον σου όσο αυτό λέει. Εν ετέρα μορφή λοιπόν ίσως είναι και αυτό. Ναι, το λένε μερικοί πατέρες ότι για να δούμε ότι η εν ετέρα μορφή είναι κάθε άνθρωπος. Δηλαδή δεν παίζει ρόλο η μορφή, παίζει το είδος.
να μην εξετάζουμε δηλαδή με λίγα λόγια τι είναι ο άλλος άνθρωπος, μαύρος, άσπρος, κίτρινος, φτωχός, μεγάλος, πλούσιος, παιδί, γυναίκα, όλοι έχουν την ίδια αξία μπροστά στα μάτια του Χριστού. Σκεφτείτε ότι ο Θεός δεν κάνει τέτοιες διακρίσεις που κάνουμε εμείς, άρα πρέπει να μάθουμε και εμείς να μην κάνουμε διακρίσεις. Τη στιγμή όμως που πλησίασε λίγο η Μαγδαληνή, της λέει ο Χριστός Μαρία. Και από τη φωνή πλέον συνδυάζει η Μαγδαληνή τη φωνή με την οπτασία που βλέπει, γιατί ο Χριστός λάμπει εκείνη τη στιγμή μετά το θάνατό του και την ανάστασή του, μετά την ανάστασή του, και λέει Ραβουνί, που σημαίνει δάσκαλέ μου. Και προσπάθησε να πέσει να τον προσκυνήσει, αλλά ο Χριστός της είπε μη με ακουμπάς. Δεν έχω ανέβει ακόμα προς τον Πατέρα. Αυτή είναι μία εμφάνιση. Η δεύτερη εμφάνιση είναι στις μυροφόρες. Είναι τρεις Μαρίες. Από ό,τι λένε και οι μεγάλοι και βαθείς σπουδαστές Άγιοι των Γραφών, ήταν η Παναγία ανάμεσα στις τρεις. Εμφανίστηκε και η Παναγία. Η Μαρία του Ιακώβου και η Σαλόμη. Ήταν οι τρεις αυτές. Και άλλος μιλάει για τρεις Μαρίες και δεν μιλάει για τη Σαλόμη. Πάντως ήταν ένα γκρουπ, ας πούμε, έτσι να το πούμε τώρα, γυναικών, οι οποίες ήταν έτοιμες να πάνε να μυρώσουν το σώμα του Χριστού. Δεν το ήβραν όμως. Αλλά ξαφνικά είδαν τον Χριστό μπροστά τους και τους λέει χαίρετε. Τους είπε χαίρετε γιατί ήταν πανικόβλητες, ήταν φοβισμένες οι γυναίκες. Δεν ξέραν τι μπορούσε να συμβεί εκεί κοντά στον τάφο. Τώρα, άλλος Ευαγγελιστής περιγράφει την ίδια σκηνή με έναν άγγελο ο οποίος τους δίνει την κατευθυντήρια γραμμή τι να κάνουμε και τους λέει τι ζητάτε, αυτόν που είναι ζωντανός, εσείς τον ζητάτε ανάμεσα στους νεκρούς. Και αυτό υπόθηκε εκεί στο κοντά στον τάφο. Πηγαίνετε στους μαθητές, στους αδερφούς μου, τους μαθητές και αδερφούς και μαθητές, τους είπε, να πάτε να τους πείτε ότι ανέστη, ότι αναστήθηκα. Και έφυγαν αυτές, τρέχοντας να πάνε να βρουν τον Πέτρο και τους άλλους μαθητές και να αναγγείλουν την ανάσταση του Χριστού. Τις πίστεψαν? Δεν τις πίστεψαν. Θεώρησαν ότι αυτό το πράγμα τους φάνηκε πολύ έτσι σοβαρό. Το μόνο που έγινε είναι ότι οι δύο κορυφαίοι, ας πούμε, ο Ιωάννης και ο Πέτρος, έτρεξαν στο μνήμα και το βρήκανε κενό και τα σουδάρια, λέει, από εδώ και από... Όχι, τα σουδάρια τακτοποιημένα σε ένα σημείο. Πράγμα που δείχνει ότι αν έκλεβαν το σώμα, δεν θα μπορούσαν να βγάλουν, να κάτσουν εκεί την ώρα να βγάλουν τα σουδάρια. Αυτά τα τυλιγμένα και πανιά που είχαν για ενταφιασμό οι Ιουδαίοι, η οποία έχει και ένα είδος κόλλας, ας πούμε, πάνω, για να μην μυρίσει το σώμα, διότι τότε δεν τα σκέπαζαν με άμμο, με χώμα, αλλά τα άφηναν μέσα σε κενοτάφια. Οπότε έπρεπε να διατηρούνται κατά κάποιο τρόπο τα σώματα και γι' αυτό έτσι. Λοιπόν, τώρα είναι μια συγκλονιστική άλλη αποκάλυψη του Χριστού σε δύο μαθητές του, οι οποίοι δεν είναι στον κύκλο των 12. Οι 12 είναι κρυμμένοι από ό,τι καταλάβαμε. Δεν το περιλαμβάνουν τα Ευαγγέλια αυτό, αλλά λέει ότι τους εμφανίστηκε στους 12, τους εμφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής. Δηλαδή αναστήθηκε μεταξύ 12 και 2 το πρωί της Κυριακής, δηλαδή πριν ξημερώσει ακόμα ο Χριστός, αναστήθηκε. Αλλά εμφανίστηκε το βράδυ στους μαθητές. Στους μαθητές εμφανίστηκε στο δώμα, ήταν 10. Και έλειπε ο Θωμάς. Έλειπε ο Θωμάς, ναι. Γι' αυτό ο Θωμάς, όταν του είπανε ότι είδαμε τον Κύριο, είπε: αν δεν βάλω εγώ τα χέρια μου πάνω στις πληγές και στην πλευρά του, λέει, δεν θα πιστέψω. Είπε ο Θωμάς. Και παρόλο που αυτοί φαινόντουσαν ότι είχαν δει τον Χριστό, δηλαδή ένας άνθρωπος που είχαν μεταμορφωθεί τα πρόσωπά τους, από κατηφής που ήταν πολύ χαρούμενοι, διότι είδαν την ανάσταση του Χριστού, είδαν τον Χριστό αναστημένο. Ο Θωμάς δεν τους πίστεψε. Και ο Χριστός την επόμενη εβδομάδα, πάλι Κυριακή ημέρα, εμφανίστηκε στους 11 πλέον μαζί με τον Θωμά και του είπε το γνωστό: έλα Θωμά και ψηλάφισέ με και μην γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός. Και εκεί είπε τη σπουδαία φράση ο Χριστός, ότι αφού τον προσκύνησε ο Θωμάς και είπε ο Κύριος μου και ο Θεός μου, του είπε: Θωμά,
Μακάρι, δηλαδή μεταφράζεται μακαριότεροι, καλύτεροι είναι εκείνοι που δεν με είδανε και με πιστέψανε. Εσύ με είδες και με πιστέψεις. Οι άλλοι που δεν με, θα με δούνε και εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι που πιστεύουν σήμερα στον Χριστό, τον έχουμε δει, τον εμπιστέψαμε μέχρι να τον δούμε. Από τις περιγραφές των Ευαγγελίων και από την πίστη, από την καρδιά, από την ψυχή, από το Άγιο Πνεύμα, θέλετε, που μέσω του Αγίου Πνεύματος κανείς παραδέχεται τη θεότητα του Χριστού. Γιατί το είπε και ο Χριστός. Του λέει, δεν στο αποκάλυψε σάρκα και αίμα, του λέει Πέτρο, αλλά στο αποκάλυψε ο Θεός αυτό που είπες, ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού και ο Μεσσίας. Να προσθέσω κάτι εδώ. Να προσθέσεις, ναι. Η αρχική απιστία του Θωμά και η μετέπειτα βεβαιότητά του είναι μια εικόνα όλων των πιστών του μέλλοντος. Η πίστη για τους μαθητές και Αποστόλους ήταν καρπός των εμπειριών και εμφανίσεων του Αναστάντος Χριστού. Για τους πιστούς όμως του μέλλοντος, που δεν θα έχουν το προνόμιο να είναι μάρτυρες αυτών των θαυμαστών γεγονότων, η εμπιστοσύνη και η βεβαιότητά τους εκείνη είναι ύψης της σημασίας. Ο Ιησούς Χριστός είναι και σήμερα παρόν μέσα στην ιστορία και στην Εκκλησία και αναγνωρίζεται η παρουσία του ευχαριστιακά. Πώς? Μέσω του Ίνου και του Άρτου, δηλαδή μέσω της Θείας Κοινωνίας. Γι' αυτό και ο κάθε πιστεύουν εις Αυτόν, καν αποθάνει ζήσετε, μας λέει ο Ιωάννης. Ναι, βέβαια, βέβαια. Άφησε μεγάλο πράγμα ο Χριστός στο σώμα του και το αίμα του σε όλη την ανθρωπότητα. Και όποιος με δέος, με αγάπη, πλησιάζει το σώμα και του Χριστού, αυτός χαίρεται την Ανάσταση στο σώμα του μέσα και ανανεώνεται μυστικά. Διότι είναι μύστης Χριστού όποιος κοινωνάει των αχράντων μυστηρίων και βέβαια δεν πρέπει να κοινωνάει ακατάστατα και πρέπει να βάζει τα δυνατά του όταν θέλει να κοινωνήσει, να είναι καθαρός, δηλαδή μέσα του εξομολογημένος κλπ. Κλπ. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα της εξομολογήσεως. Για να συνεχίσουμε τώρα την περίπτωση των Εμαών. Στους Εμαούς, σε ένα χωριό που ήταν έξω από τα Ιεροσόλυμα, περπατάνε προς τους Εμαούς δύο μαθητές του δευτέρου κύκλου του Χριστού, γιατί ο Χριστός είχε και τους 70. Μερικοί από αυτούς ήταν ο Λουκάς και ο Κλεόπας. Ο Λουκάς έγραψε το Ευαγγέλιο, Έλληνας γιατρός, ακόλουθος του Παύλου. Και λέει ο Παύλος, ο αγαπητός, ο Λουκάς, ο γιατρός, ο Έλληνας, ο γιατρός, ο Λουκάς, από τη Συρία. Η Συρία ήταν ελληνική πόλη, αγαπητέ Αργυρί. Λοιπόν, τώρα προχωράνε αυτοί και είναι σκυθροποί, διότι έχουν ακούσει από τη διήγηση των γυναικών ότι είδαν τον Χριστό. Αυτοί τι να πιστέψουν τώρα, ότι τις γυναίκες σου λέει μπορεί να πάθανε καμιά, αυτοί οι γυναίκες είναι, μπορεί να ήταν άϊπνες, μπορεί χιλιαδιό μπορεί να συμβαίνουν, δεν δώσανε και αυτή σημασία που έπρεπε. Και έτσι περπατάνε σκυθροποί. Τους πλησιάζει λοιπόν κάποιος ξένος και τους λέει, γιατί λέει εσείς είσαστε τόσο σκυθροποί, τι συμβαίνει εδώ λέει με εσάς. Λέει, αυτοί δεν έμαθες, του λένε, τι έχει γίνει εδώ στην Ιερουσαλήμ. Λέει, σαν τι. Λέει, είσαι ο μόνος που παρικείς εδώ πέρα στην Ιερουσαλήμ και δεν ξέρεις τι έγινε. Λέει, το δάσκαλό μας τον επήραν, τον εσταυρώσανε. Και μάλιστα είναι η τρίτη μέρα, λέει, σήμερα μετά τη Σταύρωση, Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Και ακόμα δεν έχουμε Κυριακή πρωί, βέβαια, ξημερώματα, έτσι. Είχε ξημερώσει η μέρα. Και δεν έχουμε, λέει, ακόμα συνειδητοποιήσει τι γίνεται και είμαστε αναστατωμένοι. Αναστατωμένοι στην κυριολεξία. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Τους πλησίασε από πίσω ο Ιησούς. Ναι, ναι. Δεν τον είχαν δει ακόμα. Πάντως τον είδανε γιατί περπατήσανε μαζί. Περπατήσανε μαζί χιλιόμετρα. Λοιπόν, στον δρόμο όπως πηγαίνανε, τους είπε, είσαστε βραδικάρδοι. Θα πει, βραδύ στο να αντιλαμβάνεστε τα πράγματα. Λέει, τι σας είχε πει ο δάσκαλός σας, λέει, δεν σας είχε πει ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Γιατί λέει, δεν το πιστέψατε αυτό. Εφόσον υπάρχουν και προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Μεσσίας θα αναστηθεί. Εσείς λέει, μείνατε πίσω. Δεν θυμόσαστε, λέει, τι είχε πει. Τώρα, συμπληρώνουμε και εμείς μερικά πράγματα από το Ευαγγέλιο το ίδιο. Δεν σας είχε πει, λέει, για τον Ιωνά, ότι θα μείνει τρεις μέρες στο κήτος και μετά θα βγει. Αυτό έγινε και εδώ. Έμεινε τρεις μέρες στη γη και αναστήθηκε. Τον ακούγανε αυτοί με έκσταση, λέει, και εγώ ήταν εκεί η καρδιά τους, λέει, όταν τον ακούγανε. Δεν είχαν καταλάβει όμως ότι είναι Χριστός ακόμα. Κάτι τους κράτηκε τα μάτια, όπως και η Μαγδαληνή,
και δεν είχαν καταλάβει ότι ήταν ο Χριστός. Πηγαίναν λοιπόν για το Εμαούς, το χωριό εκείνο. Φαίνεται εκεί θα μέναν ή προσωρινά είχαν μια κατοικία εκεί πέρα αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και προκειμένου να κοιμηθούν το βράδυ για να γυρίσουν να δουν τι έγινε την άλλη μέρα, φτάσανε στους Εμαούς. Ο Χριστός συνέχιζε να τους λέει για τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης που είναι πάμπολες πολλές και μερικές φαίνονται, μερικές δεν φαίνονται κιόλας. Ας πούμε, ένας ψαλμός του Δαβίδη λέει ότι δεν θα αφήσεις τον όσιόν σου, τον κατεξοχήν όσιό σου, να δει τη διαφθορά του τάφου, φθορά τάφου. Να δει διαφθορά, να διαφθερεί το σώμα του δηλαδή, στο θάνατο. Αυτό σημαίνει την Ανάσταση του Χριστού. Συνεσκιασμένα δηλαδή, τότε δεν το είχαν καταλάβει, όταν έγινε όμως αυτό το πράγμα, τους είπε ο Χριστός, να εκεί μιλάει για μένα. Αλλά και άλλα σημεία, τα οποία δεν είναι της ώρας τώρα να αναφέρουμε, πολλά τα σημεία αυτά, όπου φαίνεται και από τις προφητείες του, από τις προφητείες του, του γιου του Ισαάκ, του Ιούδα, του τρίτου γιου, του Ιούδα, νομίζω είναι τρίτος ο Ιούδας, γιατί είχε 12 παιδιά ο Ιακώβ. Αυτά τα παθαίνω, εγώ σου έχω πει ότι καμιά φορά δεν μπερδεύω τα ονόματα. Δεν πειράζει. Το φέραμε τώρα στο κανονικό. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι στημένη η εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει να ζητήσουμε συγγνώμη, γιατί αλλά πρέπει να τα λέμε με ακρίβεια αυτά. Ο γιος λοιπόν του Ιακώβ, όταν πέθανε ο πατέρας του, πήρε την εξής καταπληκτική προφητεία. Ότι από σένα θα βγει ένα λιοντάρι, λέει, που θα είναι, λέει, ο Υιός του μέλλοντος αιώνος. Θεός μεγάλος, Θεός μέγας, κάπως έτσι. Αλλά να μην τις αναλύσουμε τόσο πολύ, να πούμε... Όχι, να μην τις αναλύσουμε και να κάνω και εγώ μια ανωτελεία, γιατί έχουν μείνει ακόμα μια... Να συμπληρώσετε όμως να πείτε πότε έγινε η αναγνώριση του Ιησού από τους μαθητές και είναι συγκνωστικός ο τρόπος που αναγνωρίστηκε, μπορείτε να το πείτε. Αυτό ήθελα να πω, ναι. Και πλατείασα λιγάκι. Λοιπόν, όταν φτάσανε λοιπόν στους Εμαούς, έκανε ο Χριστός ότι θέλει να φύγει από άλλη μεριά και να τους αφήσει. Και εκείνοι τον επαρακάλεσαν, φαίνεται πολύ. Και του λένε: σε παρακαλούμε, μείνε μαζί μας. Και του λέει: εντάξει, καλά, θα μείνω. Έλα, ναι, να πάμε να φάμε λιγάκι και ξέρω εγώ και λοιπά, να ξαπλώσεις και είναι νύχτα και αυτά. Εντάξει, ο Χριστός πήγε. Και την ώρα που στρώσαν το τραπέζι και είχαν το ψωμί εκεί, εκεί τους εμφανίστηκε πώς. Την ώρα που έκοβε το ψωμί, τον είδαν ξαφνικά μπροστά τους. Και από τον τρόπο που έκοβε το ψωμί, γιατί είχαν δει. Είχε έναν ειδικό τρόπο, φαίνεται ο Χριστός, που όταν μοίραζε το ψωμί. Πάντα ο Χριστός μοίραζε το ψωμί στους μαθητές. Και είπαν: Ο Κύριος είναι. Και οι δύο φωνάξανε, πεταχτήκανε την καρέκλα τους επάνω και φωνάξανε. Και εκείνη την ώρα εξαφανίστηκε ο Χριστός. Έγινε άφαντος από τα μάτια τους. Τον εχάσανε. Τι κάνανε, φάγανε, κοιμηθήκανε, όχι. Σηκωθήκανε αμέσως και αρχίσανε και τρέχανε πίσω, τροχάδιν πίσω. Να πάνε να πούνε στους μαθητές ότι είδαμε και εμείς τον Χριστό αναστημένο. Αυτή είναι λοιπόν η πορεία προς τους Εμαούς. Και αν έχετε δει καμιά φορά οι γυναίκες κεντάνε ένα κέντημα το οποίο έχει δέντρα πίσω και τρεις ανθρώπους, ένας είναι ο Χριστός. Είναι με κόκκινα ρούχα και άλλοι δύο τα δεξιά και αριστερά του. Πιο μικρή έτσι στο, μέσα στο κάδρο. Αυτή είναι η πορεία προς τους Εμαούς. Είναι χαρακτηριστικό, το έχουν πολλά σπίτια στην Κρήτη από ό,τι έχω δει. Έχουν αυτό το πλεχτό, με τις οι γυναίκες που πλέκουν. Λοιπόν. Εγώ θα μου επιτρέπεις να πω λίγο για την εμφάνιση στη Γαλιλαία. Ναι, έχουμε 3 λεπτά. Ωραία. Να αναφέρω ότι ο Ευαγγελιστής Μαθαίος μας αναφέρει ότι παρουσιάζει τις μυροφόρες τους μαθητές που να πορεύονται στη Γαλιλαία. Εκεί οι μαθητές είδαν τον Κύριο και τον προσκύνησαν, μερικοί όμως είχαν ακόμη αμφιβολίες. Είναι συγκλονιστικό όμως το εξής. Ο Κύριος τους πλησίασε, μας το αναφέρει ο Μαθαίος αυτό, και τους πιστοποίησε ότι είναι ο ίδιος ο διδάσκαλος και τους ανέθεσε πλέον το έργο του Ευαγγελισμού της Οικουμένης. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Οι μαθητές λαμβάνουν ρητή εντολή από τον Αναστάτα Κύριο να απευθύνουν το μήνυμα του Ευαγγελίου στα πέρατα της Οικουμένης. Τους φύσηξε στο πρόσωπο. Νομίζω... Λάβετε πνεύμα και τους φύσηξε. Στην προσπάθεια λέει... Αλλά δεν είχε έρθει ακόμα το πνεύμα σε όλη του την... Ακριβώς.
Και στην προσπάθεια και στο έργο αυτό θα έχουν και την ενίσχυση του Κυρίου, λέγοντας ο Κύριος, και εδώ εγώ με θυμών, μη πάσας. Πάστασας ημέρας έως τη συντελεία του αιώνος. Βέβαια. Και μετά τη συντελεία του αιώνος, όχι μόνο μέχρι. Το έως δεν μεταφράζεται, τελειώνει εκεί, αλλά συνεχίζει κι άλλο. Λοιπόν, εγώ ακόμα θα πω άλλο ένα. Την εμφάνιση του Χριστού στο Θωμά, την είπαμε. Την εμφάνιση του Χριστού στη λίμνη της Τιβεριάδος, όπου ξαφνικά βλέπουν έναν άνθρωπο στην παραλία εκεί που ψαρεύουνε. Και του λένε του Πέτρου, μάλλον ο Ιωάννης που βλέπε καλύτερα πιο μικρός, του λέει ο Κύριος, όχι λέει, απ' έξω λέει, είναι κάποιος λέει και μιλάει, μας μιλάει, τι λέει. Και όταν πλησιάσανε λιγάκι λέει, έχετε τίποτα ψάρια, λέει όχι λέει, δεν έχουμε ψαρέψει για αυτά, λέει ρίχτε το δείχτη από τη δεξιά μεριά και θα ψαρέψετε. Και το ρίξανε το δείχτη και βγάλανε 153-153 ψάρια. Και η βάρκα. Έγινε η βάρκα, αλλά δεν σκιστήκε τίποτα, ούτε τα δείχτια σκιστήκανε και βγήκαν έξω και φάγανε το πρωινό τους έξω και είδανε ότι ο ξένος αυτός είχε μια ανθρακιά, λέει, και πάνω ένα ψάρι. Θα ήταν μεγάλο το ψάρι, λέει, φέρετε και από τα δικά σας ψάρια μερικά για να δειπνίσουμε. Και εκείνη την ώρα τους παρουσιάστηκε πάλι ότι είναι ο Κύριος. Εκεί πάλι άλλη έκπληξη και είπε στον Πέτρο, τελειώνοντας αυτό, είπε στον Πέτρο, με αγαπάς τρεις φορές. Για τον Ιωάννη μου αγαπάς κλπ. Και στεναχωρήθηκε ο Πέτρος, αλλά του είπε τρεις φορές γιατί τρεις φορές τον είχε αρνηθεί. Αυτή είναι η εμφάνιση στη λίμνη της Τιβεριάδος. Υπάρχει άλλη μία εμφάνιση στον όρος των Ελαιών πριν γίνει η ανάληψη. Εμφανίστηκε και σε 500 αδερφούς, λέει, μετά, εκτός από αυτά που είπαμε εμείς, σε άλλους 500 πιστούς δηλαδή στον Χριστό, εμφανίστηκε ο αναστημένος Χριστός. Εγώ να κλείσω και να πω ότι η οικουμενικότητα του κηρύγματος της Ανάστασης αποδεικνύει ότι το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, όλων των εθνών και όλων των εποχών. Οι Απόστολοι, οι κατεξοχήν μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, μετέδωσαν αυτό το έργο της μαρτυρίας στους διαδόχους τους. Η μαρτυρία αυτή των Αποστόλων αλλά και των διαδόχων και πάντα ημών των πιστών αποτελεί σε τελική ανάλυση καθολική αποστολή όλων των πιστών. Μια αποστολή που δεν περιορίζεται μόνο στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά προεκτείνεται και στη μαρτυρία της συνηθίσεως και της ομολογίας. Θα είχαμε και άλλα να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Σας ευχαριστούμε από καρδίας που μας ακούτε και θα συνεχίσουμε και σε άλλη μας εκπομπή με ένα πάλι επίκαιρο στο Ευαγγέλιο μας, ένα θέμα. Χαίρετε, Κύριε. Γεια σας και από μένα.